Γεια σας και συνεχίζουμε το γιορταστικό αυτό παιχνίδι 89. Συνέπεια. Δήμητρα. Ναι, Δήμητρα. Ναι, Δήμητρα, μισό λεπτό να σκεφτώ. Ναι, Δήμητρα. Γρήγορα όμως, γιατί ναι. Περνάει ο χρόνος. Δήμητρα, είναι περνάει Δήμητρα. Ο χρόνος. Δήμητρα πρέπει να είναι. Ναι. Δήμητρα ναι. Γαλάνη. Ένσταση. Η Δήμητρα ένσταση, Γαλάνη. Ένσταση. Ήταν, γιατί... Δήμητρα, μ' ακούτε, κύριε Κώστα. Έχω να καταγγείλω στην εκπομπή σας και στον ελληνικό λαό γενικότερα ότι ο συνάδελφος κύριος Γιάννης έκαμε υποκλοπές με καθρέφτη. Υποκλοπές. Είναι άσχηρη απάντηση, διότι ως μάλιστα του καθρέφτου. Αν υποθέσουμε ότι σας παρακαλώ. Φτάνει, ότι είναι εδώ το είδωλο και είναι εδώ ο καθρέφτης, ναι, δημιουργείται ένας αντικατοπτρισμός. Αυτό καταλάβαμε, εντάξει, άστο, δεν πειράζει. Λοιπόν, ρίχτε τη γαλάνη γρήγορα, γιατί τα νεύρα μας δεν είναι καλά. Ναι, τι. Α, και συνεχίζουμε το 89 συν πλην 1, τη γιορτινή μας εκπομπή, με τη Δήμητρα και τον Κώστα. Με τον Κώστα και τη Δήμητρα. Χρόνια πολλά, Δήμητρα. Χρόνια πολλά, Κώστα. Συγγνώμη, παιδιά, να σας διακόψω λιγάκι. Ναι, είναι εύκολο αν θέλετε, επειδή δεν κερδίζουμε που δεν κερδίζουμε. Πείτε λίγο τα ονόματά μας, έτσι να γίνουμε κι εμείς πιο γνωστοί λιγάκι, αν θέλετε. Όχι, όχι, δεν θέλουμε και δεν γίνεται, δεν είναι δυνατό να γίνει αυτό. Όχι. Και θα συνεχίσουμε την επόμενη μάλιστα. Ερώτηση. Είναι μια οπτική ερώτηση. Ναι. Και θα είναι ο Άσος. Ο Άσος σπαθεί. Ο Άσος σπαθεί. Να γυρίσει ο Άσος, εσείς γυρίστε να γυρνάτε. Μάλιστα. Από ιστορία πώς πάμε? Από ιστορία πάρα πολύ καλά. Λίγο χειρότερα από γεωγραφία. Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε κάποιο γνωστό άγαλμα. Ποιο είναι? Σας παρακαλώ, κύριε Κώστα, ορίστε. Μπορείτε να με βοηθήσετε λίγο, να μου δείξετε λίγο και το κεφάλι σας, παρακαλώ. Γιατί εγώ, αν δεν δω τα χαρακτηριστικά του προσώπου, δεν μπορώ να το εντοπίσω το άτομο. Κεφάλι, ξεχάστε το, δεν υπάρχει. Ναι, από ό,τι βλέπω, δεν υπάρχουν ούτε χέρια. Λυπάμαι, αλλά σε αυτή την κατάσταση το βρήκε ο αρχαιολόγος. Ναι. Δεν έκανε εμείς. Καλή δουλειά ο αρχαιολόγος, κύριε Κώστα. Δηλαδή, σκάβεις που σκάβεις, βγάλει το Χριστιανέ μου ολόκληρο να δούμε και μην λοιπόν, καταλάβουμε. Όχι, δεν υπάρχει λόγος τώρα, δεν υπάρχει λόγος να συγκινηθείτε. Θα σας πω κάτι πολύ βοηθητικό. Αυτό το άγαλμα έχει σχέση με ένα νησί. Μήκονος. Όχι. Σαντορίνη. Όχι. Βέρεια. Η Βέρεια δεν είναι νησί. Η Αίγινα. Όχι. Τι όχι, δεν είναι νησί η Αίγινα. Νησί είναι. Εδώ δεν κέρδισε. Όχι. Όχι, Άντι Μούτσουνη. Μου με έχει βάλει εδώ πέρα και λέω το νησί είναι ένα. Μου φορέσετε και αυτά τα φυσιακλίκια και μου λέτε ότι έχασα. Ακούστε. Ξεχάστε το νησί. Αυτό είναι άγαλμα. Ποιο άγαλμα. Ποιο άγαλμα. Ποιο άγαλμα είναι. Ποιο άγαλμα αυτό είναι. Που βλέπετε. Αυτό τώρα πρέπει να είναι μάλλον το άγαλμα του Τρούμαν. Σιγά μην είναι του Κολοκοτρώνη. Λοιπόν, είναι ένα άγαλμα που αρχίζει από νίκη. Αχ, η νίκη. Ναι. Νίκη Βόλου. Όχι. Όχι. Νίκη Λάουντα. Όχι. Όχι, λυπάμαι, έχασα. Χάσατε λοιπόν, αλλά οι τηλεθεατές μας θα κερδίσουνε. Συνεχίζουμε 89 συν 1, πάντα γιορτινή, δηλαδή 90 το λέω 89 συν 1, πάρα πολύ χαρούμενη και θα ήθελα να κάνω μια επανάληψη για αυτά που είδαμε, ίσως δεν έχουμε εμπεδώσει και πρέπει να εμπεδώσουμε. Θα ανακεφαλαιώσω τι έχουμε δει μέχρι τώρα, θέλω μια προσοχή. Λοιπόν, έχουμε δει Άννα Βύση, πάρα πολύ καλή, καταπληκτικό. Έχουμε δει Δήμητρα Γαλάνη, το προσέξαμε όλοι, Δήμητρα Γαλάνη. Έχουμε δει Πολίνα έχουμε δει. Έχουμε δει Πίτσα Παπαδοπούλου, πολύ καλή. Έχουμε δει Σκόρπιονς και εδώ φοβάμαι ότι δεν εμπεδώσαμε. Υπάρχει άλλο Σκόρπιονς εδώ. Έχουμε. Να το ξαναδούμε, είναι ανάγκη. Δείτε το. Και τώρα θα σας αποτελειώσουμε, αν ξέρατε με τι θα σας αποτελειώσουμε. Με τον Χρήστο Κυλαϊδόνη. Και τον Λουκιανό Νικολόπουλο. Χάσατε. Λείπαμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Βρίσκεστε σε πολύ κακό δρόμο. Δρόμο. Και οι σωστές λέξεις. Τα σωστά ονόματα ήταν Λουκιανός Κυλαϊδόνης και Χρήστος Νικολόπουλος. Από μας, γεια σας, καλή χρονιά, να είστε πάρα πολύ καλά, εγώ σας φιλώ. Καλή χρονιά.